σε αυτή την 15ετή κρίση που ζούμε αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε την 10ετή κρίση που ξεκίνησε από το 2008-2009, αλλά αυτό συνεχίζεται, δηλαδή έχουμε το ένα χαστούκι επανωτό μετά το άλλο. Έχουμε την υγειονομική κρίση, εκεί δηλαδή πήγαμε να βγάλουμε λίγο το κεφάλι μας, να πάρουμε ανάσα έξω από το νερό, ήρθε η υγειονομική κρίση. Μετά ήρθε το κομμάτι του πολέμου με την ενεργειακή κρίση. Και αυτό το πράγμα βλέπουμε συνεχίζεται. Και δεν βλέπουμε μόνο να συνεχίζεται και να έχει ένα τέλος. Βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα συνεχώς έχει μια συνέχεια. Και κάτι συνεχώς υπάρχει και βρίσκεται, δεν ξέρω αν σωστή η λέξη βρίσκεται, να περνάμε δύσκολα. Και πάρα πολύ δύσκολα όλες αυτές οι επιχειρήσεις που σας είπα. Η ενεργειακή και η κρίση βέβαια είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο δεν αγγίζει μόνο τις επιχειρήσεις, δεν αγγίζει μόνο τις μικρές επιχειρήσεις, αγγίζει και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Οι μεγάλες όμως επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση που οι μικρές επιχειρήσεις δεν το έχουν, δηλαδή δεν μπορούν να περάσουν. Πριν λίγο έδωσε συνέντευξη στον Α και αυτό ακριβώς είπα, ότι οι μικρές επιχειρήσεις και πολύ μικρές επιχειρήσεις δεν μπορούν να περάσουν ούτε έξω από την τράπεζα. Αυτή τη στιγμή οι μικρές, πολύ μικρές ατομικές επιχειρήσεις, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι το ενεργειακό κόστος, κάτι που έχει αυξήσει σε πιστεύοντα ή στα λειτουργικά της έξοδα. Δεν ξέρω ποιο θα είναι η αποτίμηση του 2022, αλλά σίγουρα στο 2023 θα δούμε κλείσιμο επιχειρήσεων σε μεγάλο ποσοστό. Αντιμετωπίζουμε τεράστια προβλήματα, τα οποία προβλήματα αυτά ξεκινάνε από το θέμα το φορολογικό, το ασφαλιστικό. Αυτό που λέγεται μεγάλο πρόβλημα είναι δεν έχουμε είσοδο στις τράπεζες, διότι τα προηγούμενα χρόνια οι περισσότερες επιχειρήσεις δανειζόντουσαν από τις τράπεζες και τώρα δεν μπορούν να δανειστούν ούτε να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Η ενέργεια, όπως είπε και η κυρία Λιά προηγουμένως, είναι ένα από τα τεράστια προβλήματα. Οι επιχειρήσεις του νομού Φιώτητος οι περισσότερες είναι αυτοαποσχολούμενοι. Δηλαδή, όπως το είπε και προηγουμένως ο πρόεδρος του Δημητηρίου, ότι ένας είναι αυτός ο οποίος εργάζεται και συντηρεί ολόκληρη οικογένεια και την επιχείρηση που εκπροσωπεί. Το 90% των επιχειρηματιών δεν στεγάζονται σε δικούς τους χώρους. Είναι όλοι με το ενίκιο, με το χτυποκάρδι. Αυτά είναι κάποια θέματα τα οποία ταλανίζουν πολλά χρόνια την κοινωνία τη δικιά μας. Ο Ευρωπαϊκός Σύλλογος Λαμπρές αντιπροσωπεύει, έχει αυτή τη στιγμή 390 μέλη. Στην πλειονότητά τους είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που απασχολούν και λίγους εργαζομένους. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται είναι συγκεκριμένα. Είναι συσσωρευμένα χρέη που μαζευτήκανε από τη 15ετία τη δύσκολη που περάσαμε. Είτε είναι φορολογικές υποχρεώσεις, είτε ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Σίγουρα χρειάζεται μια γενναία ρύθμιση με μια δικλίδα ότι δεν θα δημιουργηθούν καινούργιοι οφειλέτες εκ του πληθύσεως, να μην παραμείνουν αυτοί που εξ ανάγκης δημιουργήσαν τα χρέη τους.